ήρθατε στους Αγρονομίστας. Εδώ που θα μάθετε τα μυστικά του πρωτογενούς τομέα, απλά και κατανοητά. Σήμερα θα μάθουμε για τη βαβακάθα στο ροδάκινο. Έναν εχθρό που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης για να έχουμε ένα υγιές δέντρο και έτσι να προφυλάξουμε στο έπακρον τη τελική μας παραγωγή. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε τι είναι η βαμβακάδα, πόσες γενιές έχει, πότε διαχυμάζει, τι προσβάλλει και τέλος με ποιο τρόπο γίνεται η καταπολέμησή της. Η βαμβακάδα είναι ένα μικρό έντομο που προσβάλλει οποροφόρα δέντρα. Το σώμα του είναι μαλακό, κίτρινο έως πορτοκαλί και οειδές. Καλύπτεται από σκληρό, κυρώδες ασπίδιο, που στα θηλυκά άτομα είναι κυκλικό, κυρτό και κυτρινοπό, στα ανήλικα στάδια, ή λευκόγκριζο, με πορτοκαλί κέντρο στα ενήλικα. Το ασπίδιο των ανήλικων αρσενικών ατόμων είναι λευκό, επίμικες, με κυτρινοπή άκρη, ενώ το ενήλικο αρσενικό είναι πτερωτό. Έχει τρεις γενιές το έτος σε ροδακινιές, σε παιδινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου η εποχική του εξέλιξη μελετήθηκε. Διαχυμάζει ως ήδη γονιμοποιημένο ενήλικο θηλυκό πάνω στο φλοιό των δέντρων. Τα θηλυκά που θα μείνουν εκεί όλο τον χειμώνα έχουν συζευχθεί από το φθινόπωρο. Τα θηλυκά αυτά οοτοκούν συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Η εκόλαψη και παρουσία των νεαρών προνυμφών της πρώτης γενιάς αρχίζει τα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου και διαρκεί περίπου 6 εβδομάδες, της δεύτερης γενιάς αρχίζει τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου και διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες και της τρίτης γενιάς αρχίζει τέλος Αυγούστου και επίσης διαρκεί 4 εβδομάδες. Οι συλλήψεις των ενήλικων αρσενικών σε φερομονικές παγίδες αρχίζουν τα μέσα Μαΐου με αρχές Ιουνίου για την πρώτη γενιά, Ιούλιο για τη δεύτερη και τέλη Αυγούστου για την τρίτη. Το έντομο εγκαθίσταται κυρίως σε βλαστούς, σε κλαδιά, στον κορμό και σε μεγάλη προσβολή σε καρπούς και φύλλα. Η μίζηση του χυμού εξασθενίζει τα προσβεβλημένα μέρη και ως αποτέλεσμα αυτού μπορεί να ξεράνει κλαδιά ή ακόμα και ολόκληρα δέντρα. Οι καρποί έχουν μειωμένη εμπορική αξία, ακόμη και μετά την απομάκρυνση των ασπιδίων, διότι παραμένουν κόκκινες κυλίδες στα φρούτα, όπως π.χ. στα ροδάκινα. Η καταπολέμηση γίνεται με κατάλληλο κλάδεμα και καύση των προσβεβλημένων κλαδιών, με χρήση παρασιτικών και αρπακτικών εχθρών, με χημική καταπολέμηση. Κρίσιμα στάδια για τη χημική καταπολέμηση είναι στα αυγά και στις έρπουσες νύμφες. Για την καταπολέμηση των αυγών, συνιστάται ψεκασμός στο στάδιο του ροζ μπουμπουκιού στη ροδακινιά. Αν ο πληθυσμός είναι πυκνός, συνιστάται ψεκασμός κατά την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών την άνοιξη, κατά τα τέλη Απριλίου. Εναντίον της δεύτερης και τρίτης γενιάς, συνήθως αρκούν οι ψεκασμοί που γίνονται και για τους άλλους εχθρούς. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι οι βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουμε για τη βαμβακάδα και πώς την καταπολεμούμε, έτσι ώστε να έχουμε στην καλλιέργειά μας υγιή δέντρα, χωρίς απώλειες στην παραγωγή και ποιοτικούς καρπούς. Για περισσότερες πληροφορίες και θεματολογία, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην χάνετε στιγμή.